Ο μοναχός Ιωσήφ Βριένιος, ένας εκ των μεγάλων πρώτης αλώσεως πατέρας της Εκκλησίας, προερχόμενος από ησυχαστικό κίνημα και υποστήριζε με τα ζήλου τα δόγματα της Ορθοδοξίας και τη διδασκαλία περί Αγίου Τριάδος, εμψύχωνε με μαχητικό τρόπο τους Κρήτες και τους Κυπρίους, που υπέμεναν τον ζυγό από τους Φράγκους και τους Ενετούς, κληροδότησε την Ορθόδοξη αλήθεια στον Μάρκο τον Ευγενικό και δι' αυτού στο Γενάδιο Σχολάριο. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε και έδρασε έως το 1831, όπου εστάλη στην Κρήτη για να στηρίξει την εκεί χυμαζωμένη Ορθοδοξία. Πιο αναλυτικά στοιχεία για το βίο του θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Παρακάτω θα ακούσετε ένα τμήμα του λόγου του που συνέταξε και εκφώνησε λίγα χρόνια πριν την άλωση, περιγράφοντας με συγκλονιστικό και προφητικό λόγο τα αίτια της πτώσης, και θα εκπλαγούμε με το πόσο αυτά που περιγράφει ταιριάζουν στο σήμερα. Αν η εικόνα των τιμωριών που μας επιβάλλει ο Θεός προκαλεί αμηχανία και σύγχυση, ας αναλογιστούμε τους παραλογισμούς μας και τότε θα εκπλαγούμε, γιατί ακόμη δεν μας χτύπησε κεραυνός. Δεν υπάρχει καμία μορφή διαστροφής που να μην έχουμε διαπράξει όλη μας τη ζωή. Αυτές δε είναι οι αποδείξεις. Βαπτιστήκαμε άλλη διαπλής και άλλη διατριπλής κατάδυσης και έγινε επίκληση του ονόματος της Αγίας Τριάδος σε άλλους μία και σε άλλους τρεις φορές. Οι περισσότεροι από εμάς όχι απλώς αγνοούμε τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, αλλά και πώς ακόμη να κάνουμε το σταυρό μας, ή και αν ακόμη το γνωρίζουμε, ντρεπόμαστε να τον κάνουμε. Η άφεση των αμαρτιών και η κοινωνία των θείων δώρων προσφέρονται με την ανταλλαγή δώρων. Είμαστε ανίκανοι να υπερασπιστούμε το όνομα του Θεού όταν αυτό βλασφημείται, όταν θα έπρεπε να πεθάνουμε γι' αυτόν. Αποδίδουμε το κοινό όνομα των εχθρών του Σταυρού ο ένας τον άλλον και το έχουμε συνέχεια στα χείλη μας. Καθημερινά αναθεματίζουμε και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Χωρίς δισταγμό κάνουμε όρκους και συνέχεια ψευδορκούμε στο φοβερό και ιερό όνομα του Σωτήρος και Θεού μας, και αυτό χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη. Παραπονιόμαστε στον Θεό είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη. Πώς δίνει πλούτο στον έναν και αφήνει τον άλλο πτωχό. Πώς πνέει νοτιάς ή έρχεται καταιγίδα από τον βοριά, και εντελώς απλά μεταμορφωνόμαστε σε αδιάλακτους δικαστές του Θεού. Πολλοί από εμάς αδιάντροπα βλασφημούν την Ορθόδοξη πίστη, τον Σταυρό, τον νόμο, τους Αγίους, τον ίδιο τον Θεό, όταν ακόμη και ένας άπιστος δεν θα το έκανε τόσο πολύ. Θέτουμε σε κίνηση τις Άγιες εικόνες και προφασιζόμαστε πως διαβάζουμε το μέλλον μέσα από αυτές τις κινήσεις. Οι περισσότερες από τις αμαρτίες μας είναι ανεξομολόγητες και έτσι είναι και ασυγχώρητες. Ερευνώντας όλα τα μέλη του σώματός μας, τα θέτουμε στην υπηρεσία του εχθρού. Μήπως δεν προλέγουμε τον μέλλον από τη φαγούρα των χεριών ή της μύτης, από το πέταγμα του βλεφάρου, από το βούισμα του αυτιού, εν συντομή από όλα τα φυσικά φαινόμενα των οργάνων του σώματός μας? Διακρίνουμε σημάδια στις απαντήσεις και στους χαιρετισμούς των ανθρώπων. Προσέχουμε τις κραυγές των οικόσιτων πτηνών, το πέταγμα και τις κραυγές των κοράκων, και ανακαλύπτουμε ιονούς σε όλα αυτά. Αυταπατώμαστε όταν πιστεύουμε στους αστρολόγους, πως η ύπαρξή μας δηλαδή κατευθύνεται από τις ώρες, την τύχη, τις μοίρες, την ημαρμένη, τα σημάδια του ζωδιακού κύκλου και των πλανητών. Είμαστε βέβαιοι πως οι νηρίδες ζουν στη θάλασσα και πως στοιχεία υπάρχουν παντού. Μερικοί από εμάς λατρεύουν και χαιρετίζουν τη Νέα Σελήνη. Εορτάζουμε τις καλένδες, φοράμε τα δαχτυλίδια του Άρη, στολίζουμε τα σπίτια μας με μαγιοστέφανα. Προσέχουμε τα όνειρα και πιστεύουμε πως μας λένε το μέλλον. Κρεμάμε φυλαχτά στο λαιμό μας, εξασκούμε τη μαντεία. Καταφεύγουμε καθημερινά σε μάγους, μάντις, γύφτους, εξορκιστές. Αναζητούμε στη μαγεία την θεραπεία κάθε ασθένειας και διαβάζουμε μαγικά σε ανθρώπους και ζώα. Με εξόρκια προσπαθούμε να αυξήσουμε τη γονιμότητα των χωραφιών μας, την ανάπτυξη και υγεία των κοπαδιών μας, να επιτύχουμε στο κυνήγι να έχουμε άφθονο τρίγο. Απομακρυνόμαστε ακόμη πιο πολύ από την αρετή, ψάχνοντας συνεχώς το κακό. Η φιλία αποθήθηκε και η καχενδρέχεια πήρε την θέση της. Ο αδελφός εκμεταλλεύεται τον αδερφό, ο κάθε φίλος ακολουθεί το δρόμο της προδοσίας. Δεν υπάρχει έλεος, ούτε συμπάθεια, μόνο μίσος και ανέδεια. Οι κύριοι μας είναι άδικοι, αυτοί που μας κυβερνούν αρπακτικοί. Οι δικαστές μας διεφθαρμένοι, οι διαιτητές μας ψεύτες. Οι πολίτες απατεώνες, οι επαρχιώτες χωρίς κρίση και οι πάντες εν γέννη ευτελείς. Οι παρθένες μας είναι πιο προκλητικές και από τις πόρνες. Οι χείρες είναι περίεργες χωρίς λόγο. Οι παντρεμένες κορυδεύουν μια πίστη που οι ίδιες δεν φυλάσσουν. Οι νέοι είναι χαμένοι στην ακολασία, οι γέροι παραδομένοι στο πιωτό, οι πρεσβύτερες προσβάλλουν τη θέση τους, οι ιερείς έχουν ξεχάσει τον Θεό, οι μοναχοί ξέφυγαν τελείως από τον σωστό δρόμο, οι άνθρωποι στον κόσμο είναι τόσο χαμένοι, ώστε με τα λόγια μένα δείχνουν την εξωτερική εμφάνιση της ευσέβειας, ενώ μέσα τους να αρνούνται κάθε αιρετή. Έχουμε πρόσωπο πόρνης και αμαρτωλού.
Είναι τέτοια η σκληρότητα της καρδιάς μας, η λησμονιά μας, η τύφλα μας, ώστε να μην πιστεύουμε πλέον πως διαπράττουμε πράξεις κακίας, ότι υποφέρουμε από αυτές, όταν στην πραγματικότητα είμαστε οι εκτελεστές τους και τα θύματά τους. Αυτές και άλλες είναι οι αμαρτίες που μας καθιστούν άξιους των τιμωριών, με τις οποίες ο Θεός μας επισκέπτεται ως πληρωμή για αυτά τα λάθη και άλλες ίσες βαρύτητας κακοήθειας. Έτσι ο Θεός τιμωρεί το λαό Του.